Και θα περάσουμε σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα για το έγκλημα στα γλυκά νερά. Το δελτίο μας φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες ντοκουμέντο από το εσωτερικό του σπιτιού της αδικοχαμένης Καρολάιν το μοιραίο εκείνο βράδυ, αλλά και το μαξιλάρι που για 6 λεπτά ο σύζυγός της Μπάμπης Αναγνωστόπουλος πίεζε στο πρόσωπό της, προκαλώντας της ασφιχτικό θάνατο. Στα αντικείμενα του σπιτιού φαίνονται ακόμα τα ίχνη που άφησε πίσω της η σήμανση όταν μπήκε πρώτη φορά στο σπίτι μετά το έγκλημα. Την ώρα που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εμφανίζεται ψυχρός και ατάραχος στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, το Μέγκα φέρνει στο φως αποκλειστικές φωτογραφίες από το σπίτι στα γλυκά νερά, όπου ο 34χρονος έπνιξε την 20χρονη κοπέλα. Αυτό είναι το μαξιλάρι που για 6 ολόκληρα λεπτά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος πίεζε το πρόσωπο της Καρολάιν, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο. Οι άνδρες της σήμανσης, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Μέγκα, πήραν αποτυπώματα για να φτάσουν τότε στα ίχνη των δραστών. Τότε που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προσπαθούσε να παραπλανήσει τους πάντες. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Επί 37 ημέρες ο σύζυγός της έπαιζε θέατρο, παριστάνοντας πως αυτός και η γυναίκα του είχαν παίζει θύματα ληστείας. Μάλιστα δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και την 11 μηνών τότε κόρη τους στο σκηνικό του εγκλήματος. Στη φωτογραφία, λίγα λεπτά μετά το άγριο έγκλημα, φαίνεται το παιδικό δωμάτιο με το πάρκο του μωρού. Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Μέγκα, φαίνεται η σκάλα που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε κρεμάσει τη ρόξη, το σκυλί της Καρολάιν, με σκοπό να φανεί η ιστορία της διάρκειας αληθινή. Αυτή είναι η σκάλα που οδηγούσε στη Σοφίτα. Τα 103 βήματα που έκανε και κατέγραψε το smartwatch του ήταν και αυτά που πρόδωσαν τις αντιφάσεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Δεν δίστασε να βγάλει και από το παράθυρο τις βίδες. Πίστευε πως είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα, έχοντας στήσει το κατάλληλο σκηνικό. Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Στις αποκλειστικές φωτογραφίες τίποτα δεν προμήνει αυτό που θα συνέβαινε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου του 2021. Συγκλονίζουν μάλιστα οι φωτογραφίες του ζευγαριού στο σαλόνι του σπιτιού τους, που δείχνουν ευτυχισμένες στιγμές από το ζευγάρι. Δίπλα μάλιστα υπάρχει και ένα γύψινο αποτύπωμα του ποδιού της μικρής Λιδίας. Όλα τα σημάδια της σήμανσης φαίνονται καθαρά, τόσο στους χώρους όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έδρασε, όσο και στα υπόλοιπα μέρη του σπιτιού, όπως η κουζίνα και το δωμάτιο της κορούλας τους. Η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της Καρολάιν θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου με τις καταθέσεις μαρτύρων. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.